Κύριε Πουταχίδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus. Καλημέρα και σε εσάς. Δεν θα έχουμε πανηγύρια από ό,τι αντιλαμβανόμαστε το καλοκαίρι, τουλάχιστον με όσα μας έχουν πει μέχρι στιγμής κυβερνητικά χείλη, είναι έτσι? Και εμείς έτσι φανταζόμαστε. Μιλάω στον πολιτικό, καλύπτω και όλους τους συναδέλφους. Μάλιστα. Πόσο αυτό σας επηρεάζει σας οικονομικά, κύριε Πουταχίδη? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς η δουλειά μας δεν είναι όλο το χρόνο 12 μήνες, 365 μέρες. Αρχίζει από κάποια περίοδο, καιρού θέλοντος, και τελειώνει σε κάποια άλλη περίοδο γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στον κυκαιώνα. Κατανοώ τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Αυτήν έχουμε, έτσι λειτουργεί. Δεν μου λέει κανείς όμως εμένα στο φως, στον ορίζοντα, τι φως υπάρχει ή τι μπορούμε να κάνουμε ή το κράτος που θα είναι αρρωγός, το να μου δώσει εμένα 800 ευρώ σε κάποια στιγμή αυτή την περίοδο, δεν μου λέει τίποτα. Ξέρετε τι είναι τα 800 ευρώ για τις σημερινές συνθήκες ζωής. Οι συνάδελφοι και εγώ και όλοι μας καθόμαστε, καθώς και πολλοί άλλοι κλάδες, χιλιάδες, εγώ δεν βγάζω όλους εμείς, γιατί εμείς και όχι όλοι. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε, είμαστε εγκλωβισμένοι, είμαστε μια καραντίνα, αντιδρούμε. Δεν βλέπω ένα φως να μου πει κάποιος κάτι. Ξέρεις, εγώ θα σε στηρίξω. Ξέρεις, εγώ θα πάρω αυτά τα μέτρα. Ξέρεις, εκείνο. Βλέπω όμως παίρνονται για όλα τα άλλα τα μέτρα. Έχουμε τώρα και τις αντιθέσεις. Είμαστε εμείς, είναι οι πρόσφυγες, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και λέω, εγώ τι κάνω τώρα, πώς θα επιβιώσω? Αυτό είναι το μαράζο. Πώς θα επιβιώσω και τι θα κάνω? Η καθημερινότητά μας πλέον έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή και προστίθεται. Θα προσθέσουμε τώρα και τις μάσκες. Κύριε Πουταχίδη, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, όταν λέμε ο κλάδος των μικροπολιτών, για ποιους ακριβώς συμπολίτες μας επαγγελματίες μιλάμε? Πού εμφανίζεστε εσείς? Στη δραστηριοποίησή μας στα εμπορικά και εκκλησιαστικά πανηγύρια της χώρας συμμετέχουν οι κάτοχοι αδείας πλανώδιου εμπορίου, οι κάτοχοι αδείας υπαίθριου εμπορίου και η ΚΑΒ, η οποία με μια εγγραφή στην εφορία για ένας κωδικός ο οποίος λέει μπορεί να συμμετέχει σε εμποροπανηγύρια της χώρας και στα εκκλησιαστικά και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Ξέρετε πώς είναι αυτή? Πάρα πολύ. Γιατί τον αριθμό αδειών του πλανοδίου μπορείς να το ελέγξεις από τις περιφέρειες και από τους δήμους. Τον αριθμό του δεν μπορείς να το ελέγξεις. Όλα τα μαγαζιά που κλείσαν, αγαπητέ μου, το γύρισαν στα πανηγύρια. Όλα τα μαγαζιά. Έτσι ακριβώς. Και υπάρχει ένα θέμα ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και άλλους συναδέλφους από άλλα μέσα ασχολούνται και καλά κάνουν με τους καλλιτέχνες, τους λαϊκούς τραγουδιστές και όχι μόνον, και τους, και τα συγκροτήματα τα οποία και αυτοί έχουν πρόβλημα. Και άκουσα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ληφθεί μια μέρημνα για το τι θα γίνει με αυτούς. Εσείς, τους καλλιτέχνες. Έτσι, εσείς είστε ακριβώς στην ίδια μοίρα, άλλη δικιά σας η δουλειά, αλλά και εσείς πλήτεστε το ίδιο με το ότι δεν θα γίνουν πανηγύρι, συναυλίες και όλα τα σχετικά. Αλλά για σας κανείς δεν είπε τίποτα. Έτσι ακριβώς, αλλά εδώ έχω και την αντίρρησή μου για τους καλλιτέχνες. Συμπαθή η μερίδα των ανθρώπων, είναι οι συνάνθρωποι μας, οι συνάδελφοί μας, σε όλα τα κοινά μαζί, αλλά εγώ ποτέ δεν είχα τις αμοιβές του καλλιτέχνη. Εγώ έτρεχα πάντα για το μεροκάματο. Μάλιστα. Δεν είναι και αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν θα μπω όμως σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ λέω απλά το ότι δεν μπορείς κάποιους ανθρώπους που πλήττονται από μια συγκεκριμένη κατάσταση να τους χωρίζεις στα δύο. Η μεν παιδιά, η άλλη από παιδιά. Δηλαδή δεν είναι καμία λογική. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα χωριά με ένα πανηγυράκι βγάζουν και πέντε έξοδα. Έτσι δεν είναι? Τα πανηγύρια, αγαπητέ μου, είναι τα εκκλησιαστικά και τα εμπορικά, είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε από ζωοπανηγύρις. 150 χρόνια θέλεις πόσα. Έτσι. Φαντάσου να ρωτήσεις τους οικείους σου της μεγαλύτερης ηλικίας, θα σου τα αναφέρουν πώς ήτανε. Είναι κάποιοι θεσμοί που δεν μπορούν να κοπούν. Δηλαδή αυτό τα ξέρω πολύ καλά, καλέ μου φίλε, γιατί και εγώ δεν έχω τα χρονάκια και μ' άρεζαν πάντα και μου αρέσουν και μετήχα όπου μπορούσε. Δηλαδή τώρα αυτό το πανηγύρι, σε όλα τα χωριά, το πανηγύρι του Αγίου Μάμα ή πάλι στο Σοχό
Βρε, μην αρχίσω να ολόκληρη η οικονομία τώρα γύρω από αυτά τα πανηγύρια, μεγάλα πανηγύρια με χιλιάδες επισκέπτες. Και μικρότερα. Οι Δήμοι, αγαπητέ μου, αυτή τη στιγμή όλοι που είχαν ένα πανηγύρι μεγάλο ή κάποια έσοδα, αυτή τη στιγμή οι Δήμοι είναι σε αναβρασμό. Πολλοί Δήμοι μεγάλοι περιμέναν το πανηγύρι για να καλύψουν τα έξοδά τους σε πολύ μεγάλο νούμερο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται. Όλοι οι Δήμοι αυτά θα τα ζητάνε, γιατί όταν αρχίσανε και δινόντουσαν εκατομμύρια εδώ και εκεί, σου λέει ο κάθε Δήμος, εγώ γιατί να μην πάρω. Εγώ πώς θα ανταπεξέλθω. Αυτά είναι όλα μία λυσίδα. Είναι αλληλένδετα. Εμείς δεν είμαστε μόνο εμείς που θα πουλήσουμε. Είναι από πίσω μας οι οικογένειες μας, είναι από πίσω οι προμηθευτές. Λογικό. Είναι άπαντες. Εν διάρκεια περίπτωση η πανδημία δεν θα φέρει την καταστροφή. Η οικονομία θα φέρει την καταστροφή. Έτσι. Που διαλύεται. Αυτό λέμε, κύριε Πουταχίδη. Αυτό το λέμε. Διατάφτα, κύριε Πουταχίδη, είναι ότι ο κλάδος των μικροπολιτών έχει μείνει εκτός κάθε κουβέντας. Αυτό έχει, καταλαβαίνω έχει εγώ. Έχει τελείως μείνει. Και από τις 11 Μαΐου που ανακοινώθηκε ότι θα μετέχουν στις λαϊκές τα βιοτεχνικά, σας πληροφορώ ότι επειδή δεν έχει καμία ευθύνη ο έμπορας, την ευθύνη την έχει ο κόσμος και μέσα στον κόσμο έχουν παρισφρήσει χιλιάδες άτομα, να μην πω όνομα και θεωρηθώ και κάπως αντιδραστικό σε αυτό το θέμα, ναι. Τα ίδια αποτέλεσμα θα έχουμε και εκεί. Μάλιστα. Κύριε Πουταχίδη, το ίδιο είστε αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Εγώ δεν ξέρω. Έχω και δύο νεογέννητα τα οποία μου στοιχίζουν 700 ή δύο βρέφη, δύο δίδυμα. Θέλω 700 ευρώ το μήνα για να καλύψω τα έξοδά τους με τους γιατρούς τους, το φαγητό τους και τα πάντα. Τα γνωρίζετε και αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πάω στην κυβέρνηση και να την πω. Δώσε μου χαρτιά μετανάστη. Να πάρω μια κάρτα να παίρνω 500 ευρώ το μήνα από τα ATM. Τώρα αυτό που λέτε είναι πραγματικά απόγνωση. Να βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από τη Σομαλία, από το Κονγκό, από το Αφγανιστάν, λοιπόν, από το Πακιστάν, λοιπόν, να παίρνουν λοιπόν επιδόματα, και εσείς που είστε τόσα χρόνια και φορολογείστε και έχετε δώσει την ψυχή σας στα πανηγύρια τα ελληνικά, να είστε εκτός κάδρου. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Μας κλείνει αυτό το γεγονός, μας φορτώνει αναστάτωση. Έχουμε φτάσει στα άκρα. Είμαστε μαζί σας. Περιμένουμε όποια εξέλιξη υπάρχει. Η φιλόξενη συχνότητα του Focus είναι πάντα κοντά σε όλους τους συμπολίτες. Βγείτε να μας τα πείτε. Παρακαλώ. Δύο λόγια. Θα ήθελα να σας πω κάτι, ένα περιστατικό. Πείτε το. Από το περιστατικό αυτό μπορεί να βγουν πολλά. Επειδή σαν πρόεδρος όλου αυτού του κλάδου δέχουμε καθημερινά τηλεφωνήματα για πληροφόρηση το περισσότερο, όχι για λύσεις. Ανακάλυψα και μίλησα και με άνθρωπο και μου λέει, πρόεδρε λέει, δεν συζητάω να με βοηθήσεις, θα σου πω την πραγματικότητά μου, σ' ακούω το λέω. Μου λέει, 6 μέρες τρώω λέει χόρτα με 2 σταγόνες λάδι, το φαντάζεσαι? Εκείνη την ώρα εγώ είχα τη γη κάτω από τα πόδια μου, δηλαδή εμείς δεν ζήσαμε κακουχίες, δεν ζήσαμε πολέμους, τώρα τα ζούμε. Λάδι. Χόρτα με 2 σταγόνες λάδι. Και οι λαθρομετανάστες πετάνε ατόφια. Κρατάω αυτό που είπες, αρχηγέ. Το κρατάω. Καλύτερα να με λέγανε Ιμπραήμ και να έπαιρνα 500 το μήνα. Έτσι ακριβώς, αλλά και αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι έγκλειστος αυτή τη στιγμή στην οικία μου. Από σήμερα θα αρχίσω να βγαίνω. Και όλον αυτόν τον καιρό οι πρόσφυγες γυρίζουν παντού. Η παραλία έχει γίνει δικιά τους. Έχετε κατέβει ποτέ κάτω να δείτε? Εσείς τι λέτε, να μην τα ξέρουμε. Δεν τα βλέπουμε, είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Πρόεδρε, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε μαζί σας. Μόνο υγεία σας εύχομαι και σε εσάς. Και σε εσάς επίσης. Και να χαίρεστε τα παιδάκια σας, να χαίρεστε τα διδυμάκια σας.